Περιμένουμε με τον αγώνα μας και με το δυνάμο του μπλόκου παντού και σε όλη την Ελλάδα τα μπλόκα που ευαισθητούν. Περιμένουμε πολιτικές λύσεις από την κυβέρνηση και δεν λύνουν τα προβλήματά μας που είναι οξυμένα με την καταστολή, με την τρομοκρατία και με την ποινικοποίηση του αγώνα μας. Το έχουμε αποδείξει ότι δεν μασάμε από αυτό και ούτε φυσικά θα το κάνουμε και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι έχει σοβαρές ευθύνες για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ στον κόμβο της Νίκαιας. Με τις αστυνομικές δυνάμεις να περνάνε ένα κλίμα τρομοκρατίας. Βεβαίως πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην κυβέρνηση, διότι όταν είναι να αντιμετωπίσει τον εχθρό λαό, ο κρατικός μηχανισμός, το επιτελικό κράτος δουλεύει άψογα και με συγχρονισμό. Όταν είναι να αντιμετωπίσει δύο δάχτυλα χιόνι, 5 εκατομμύρια αποκλείονται στα σπίτια του στην Αθήνα, όταν ρίχνει μια πλημμυρίτσα, πλημμυρίζουν τα χωράφια μας στα σπίτια και γίνονται λίμνες. Και όταν παίρνει μια πυρκαγιά και καμιά εβδομάδα ανεξέλεγκτα, χωρίς αέρα, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το κράτος τους. Και σε αυτό πρέπει να απολογηθούν και σε εμάς και σε όλο τον ελληνικό λαό για την ανικανότητά τους. Και όχι για αυτό το χάλι. Και θα πρέπει να πούμε ότι η αστυνομία με το βασικό επιχείρημα ότι εφαρμόζει τον νόμο παραβιάζει ίδια τον νόμο αφού έχει κλείσει τον δρόμο, έχει κλείσει την κατεύθυνση προς την Εθνική και πάνω απ' όλα. Όπως μας λένε, χωρίς κυβερνητική εντολή. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση γιατί αλλιώς η αστυνομία δρά ανεξέλεγκτα και πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο εάν η αστυνομία δρά κάτω από τους νόμους του κράτους ή ανεξέλεγκτα. Για τα μέσα.